ησυχία, δεν ξέρω να μιλάμε. Δεν ξέρω να μιλάμε. Δεν ξέρω να μιλάμε. Δεν έπρεπε να πιω για το ποτό μετά το φαΐ. Γιατί? Πρώτον, γιατί το ποτό πίνεται πριν από το φαγητό. Και δεύτερον, γιατί δεν ήταν αληθινό ποτό. Αφού δεν ήταν αληθινό, δεν πειράζει. Αληθινό, ξεαληθινό, εμένα μου χάλασε το στομάχι. Εγώ αριστοκρατικό στομάχι, εγώ. Ευαίσθητο. Δεν είμαι σαν τον Βρομποποπόφ. Σ' αρέσει αυτός, ε! Κι είναι το όρθιο κτίνος. Μου κάτσε στο στομάχι. Να σου φτιάξω μια μπουλιότα. Με τέτοια ζέστη, τρελάθηκες. Μα όταν πονάει το στομάχι, δεν κάνει να πίνεις τέτοια πράγματα. Ποιος είναι? Ποιος θες να είναι, ταχυδρόμος ή κάτια. Θα μου φέρει πίσω το φόρημα που της δάνεισα. Α, καλά. Εδώ μην είπα, αγαπητά και τραγουδίστρια. Εγώ είμαι κυρία. Θέτε κυρία, είναι γυναίκα μου. Τι θέλετε! Μην μιλήνε Νικόλα, είναι η γυναίκα του Αλέξανδρου Κολπακόφ! Είναι εδώ! Ποιος? Ο σύζυγός! Ποιος σύζυγος, εγώ δεν ξέρω κανέναν σύζυγο. Δεν ξέρετε! Κι όμως ο δικός μου μπήκε εδώ μέσα! Το παρακολούθησα την ώρα που έφυγε από το ρεστοράν. Τι να σας πω, εγώ δεν ήμουν στο ρεστοράν. Ας τις ανοησίες, το ξέρω που δεν είσαι στο ρεστοράν. Βλέπετε, δεν είναι κανένας εδώ. Ναι, βλέπω! Θα κρύφτηκε μόλις μ' άκουσε! Αλλά δεν θα πεινωθώ ψάχνοντας στο σπίτι σας! Μην το ελπίζετε αυτό και μην προσπαθήσετε να με γελάσετε! Ξέρω πως είναι αρεστή σας! Αφού το ξέρετε, γιατί με ρωτάτε? Α, όχι αυτό το ύφος, μικρή μου! Ώστε γι' αυτό το πράγμα είχα στα μυαλά του! 5 καπίκα κοκκινάκι και πούδρα! Και βαμμένα μαλλιά! Και ο κύριος παρακάει την οικογένειά του, γκρεμίζει το σπιτικό του! Τέλος πάντων! Θα μου πεις τι του δίνεις εσύ που δεν το δίνω εγώ! Α, δεν ξέρω! Τι βρίσκει εδώ πέρα που δεν το βρεις στο σπίτι μας, για πες μου! Δεν ξέρω, δεν έχω έρθει ποτέ στο σπίτι σας! Με κοροϊδεύεις από πάνω, παλιοθύλιπο! Πουλημένο κορμί! Πώς το πας να έρθεις να γελάς προς τη μύτη μου! Δεν γελάω καθόλου! Και δεν ήρθα εγώ, εσείς ήρθατε! Ήρθατε από τον άντρα μου και να ακούσω τις κοροϊδίες σου! Δεν καταλαβαίνω τι λέτε! Μην κάνεις την κουτί και σε κατάλαβα! Παρασταίνεις την αθώα! Το άκατο αρνάκι! Και κρυφά αρπονίζεις τα νύχια σου! Είσαι ένα σαρκοβόρο θηρίο! Ένα αρπακτικό όρνεο! Θέλω να τα μάθω όλα! Θα μου τα πεις με το νι και με το σίγμα! Πώς το παρέσυρες το άντρα σου! Εγώ δεν παρέσυρα ποτέ κανέναν. Εμείς οι καλλιτέχνηδες! Καλλιτέχνη να σου πετύχει! Δεν μπορούμε να αληθούμε αν κάποιος θα μας δει ή να έρθει να μας δει. Είδε μη, το αφεντικό θα μας πετάξει έξω. Την καημενούλα, θύμα του καθήκοντος. Μήπως έχεις την αξίωση να κλάψω μαζί σου? Δεν έχω καμία αξίωση. Λοιπόν, λέγε, πες μου τι έκανες και το ξεμιάλισες. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Οι θαυμαστές, οι κύριοι που θέλουν να έρθουν να μας δουν, έρχονται να μας κάνουν επίσκεψη. Ο Αλέξανδρος ήρθε όπως τόσοι άλλοι. Ο Αλέξανδρος τολμάει και τον λέει Αλέξανδρο! Έτσι μου είπε πως τον λένε. Δεν θέλεις να μου πει τίποτα παραπάνω. Και με τι δικαίωμα θα ήθελες να σου πει κάτι παραπάνω? Τέλος πάντων, ήρθε! Και ύστερα! Εξαρτάται. Τι θα πει εξαρτάται? Πότε του έφτιαχνα τσάι και μια φορά μου ζητούσε να τραγουδήσω κάτι. Να το τραγουδήσεις? Α, τώρα είμαι στη χοροδία. Πριν ήμουν σολίστα. Α, ώστε γι' αυτό. Έρχεται σπίτι σου για να πίνει τσάι και για να του τραγουδάς. Τίποτα άλλο? Ω, ξέρετε. Τι ξέρω? Καμιά φορά, όταν του έρχεται η όρεξη, γίνεται ό,τι γίνεται. Ξεπλανήθεια! Το μόνο
Και τα 900 ρούβλια. Ποια 900 ρούβλια. Τα 900 ρούβλια που έγιναν καπνός και ο κύριος δεν μπορεί να μου εξηγήσει που πήγαν. Εγώ δεν έχω ιδέα. Δεν έχει ιδέα, γι' αυτό παριστερά. Γι' αυτό με θέλεις. Νομίζω ότι ξέρω τι κοστίζει να βγάλουμε μια μετρέσα. Σας τορκίζομαι, δεν μου έδωσε ποτέ λεφτά. Μην πες με τις λέξεις. Μπορεί να μην σου δώσω λεφτά στο χέρι. Αλλά πληρώνει τον νίκη σου. Σου κάνει δώρα. Όχι, δεν είμαι καμιά δρόμο. Βγάζω το ψωμί, είναι η δουλειά μου. Την καημενούλα. Τότε μπορείς να μου πεις τι έγιναν τα 900 γουρούβια. Δεν ξέρω, δεν μου είπε. Εγώ ξέρω. Ξέρω τι είσαστε όλες εσείς. Πως καταστρέφετε τους άντρες τους, κατατάτε σκλάβους, ναυάγια. Τι μπορώ να κάνω για εσάς. Να ρίξετε το τσαλαρί. Εντάξει, στο κύσο, δεν θα το ξαναδώ. Και να μου δώσεις πίσω τα 900 γουρούβια. 900 γουρούβια. Τι πού να τα βρω. Εσύ. Μπορεί να μην έχεις 900 γουρούβια σε λεφτά. Έχεις όμως μπιζού. Μπούδες. Ο Αλέξανδρος δεν μου έδωσε ποτέ τίποτα. Εμένα μου λες! Κι αυτά τι είναι! Πώς φταίει και μου! Μα δεν μου τα έδωσε αυτός, μου τα χάρισε κύριε Σκοπό! Τότε τι έγινε με εκείνα που σου χάρισε αυτός! Καλά λέτε! Ναι. Στην αρχή μου είχε δώσει ένα ζευγάρι που λέει ναι. Είναι το μόνο δώρο που μου έκανε. Ναι. Ορίστε, πάρτε. Αυτά! Αυτά δεν κοστίζουν ούτε 500 ρούβλια! Το ξέρω! Εγώ θέλω τα 900 μου ρούβλια! Ο Αλέξανδρος, ο άντρας σας, δεν μου έφερε ποτέ τίποτα άλλο. Καμιά φορά μου φύγανε λίγες σπάστες. Πάστες, εσένα! Την ώρα που τα παιδιά του μου έρχονται ψωμί να φάνε, με σαλίδα! Θα μου δώσεις πίσω τα 900 μου ρούβλια. Τι πρέπει να κάνω, να σε παρακαλέσω με να πιστεί! Όχι! Λοιπόν, να! Είσαι ευχαριστημένη! Όχι, μη σηκωθείτε, δεν! Για το ψωμί των παιδιών μου, είμαι έτοιμη να σηκώ στα τέσσερα! Να ταπεινωθώ! Όχι, μη σηκωθείτε, θα σας δώσω και τα υπόλοιπα πίσω. Ναι. Θα μου τα ευχαρίσει ο Αλέξανδρος. Ναι. Ορίστε, πάρτε αυτό. Τι να σημαίνει. Όμως σηκωθείτε, σηκωθείτε για όνομα του Θεού. Αυτό. Αυτό δεν κοστίζει ούτε 20 ρούβλια. Τα πάρει όλα. Παίρνει όμως, παίρνει. Έχω και το χρυσό ρολόι του πατέρα μου. Δεν αξίζουν 900 ρούβλια. Για την χρυσή αλυσίδα. Ναι. Φύγε από μπρος μου, βρωμοθήλικο. Εσύ με παρέσυνες στη διαφθορά. Σε τι βούρκο κυλίστηκα για να έρθει αυτή η Άγια γυναίκα να ταπεινωθεί, να κυλιστεί στο πάτωμα μπροστά σε μια σαντέζα. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, πόσο θα έχει πληγωθεί. Λέρωσα την τιμή της, κομμάτιασα την ψυχή της. Τρέξε, τρέξε να την προλάβεις. Ζήτησε έτσι να σε συγχωρέσει κιόλας. Ναι, θα τρέξω. Θα την παρακαλέσω. Όσο για σένα, να μη σε ξαναδώ μπροστά μου, γιατί αλλημονός. Παλιά, τι έπαιξε. Τίποτα. Είχε έρθει να με δει ο έμπορος, ο Ποπό. Και μου είχε εντάξει να μου ταξιδέψει το ύφασμα, να μου κάνω φόρεμα. Αλλά ήταν μεθυσμένος και δεν μου έφερε τίποτα. Και με έδειρε πολύ. Χωρίς λόγο, χωρίς λόγο. Τώρα δά. Όχι. Πρόπερση. Thank you.
Δημήτριος Ιβολβίτς, πώς φωνάζει. Εσείς ο Ζανδιακάλωτα. Δεν κοιμάστε, γιατί σηκώθηκατε εσείς, ο Γαβρίλης δεν μπορούσε. Μα το Γαβρίλη το στείλατε εσείς στην πόλη. Ο Γλαρίφα έφυγε, λείπει από νωρίς. Το κυρία ως το νυχτερινό της εκκλησία. Δεν έχει κανείς στο σπίτι. Πώς φωνάζει εδώ. Ήθελα... τίποτα δεν ήθελα κανένα. Δεν ήθελα να πω, ήθελα να πω. Δεν ξέρω. Να πάει ο Πίρετς στην πόλη, να του πείτε να πάρει... Τι να πάρει. Να πάρει, να καπνό να πάρει, πείτε να πάρει καπνό. Περάστε μέσα, το είναι σκοτεινά, περάστε μέσα. Πνώ. Ναι. Πολύ καλός. Βάζ, βολεύζει εδώ. Τίποτα. Δηλαδή, κάτι ήθελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι ήθελα. Ελάτε μέσα, σας παρακαλώ, μέχρι να θυμηθώ. Α, αυτό το κατάσταση δεν είναι καθόλου, μα καθόλου σωστός. Ποιο κατάσταση. Δημήτριος Ιβολβίτς. Άτακτος πολύ. Τι λέτε τώρα. Δεν πάει να καθίσει ένα κορίτσι στο δωμάτιο του άντρα. Εσείς βλέπει Δημήτριος Ιβολβίτς, άτακτος πολύ. Καταλαβαίνει εμένα. Για καπνό δεν ξυπνούν. Εγώ καταλαβαίνει. Για καπνό δεν ξυπνούν. Α! Μη φεύγετε. Πάτε κοιμάστε. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Θέλω ιατρικό. Είμαι άρρωστος, σαν το λέω. Πολύ άρρωστος. Είστε πονηρό. Πολύ πονηρό. Εγώ μείνει χωρίς δουλειά. Ναι. Είμαι άρρωστος, σας λέω. Για όνομα του Θεού, όλη αυτή η συμπεριφορά που σας έχει πιάσει κατά τα γελία. Δεν είμαι καλά σαν το. Πεθαίνω, Θεού. Δεν είμαι καλά. Καταλαβαίνετε. Γεια, καταλαβαίνει. Εγκαλιάστε την γυναίκα σας αμέσως. Τι λες τώρα, τρελάθηκες. Αχ, δεν αφηνίσχω το τίμιο κορίτσι. Όταν ζούσα εγώ στον Μπαρονάτσινγκ, όλη την ώρα έρθει αυτό το κύριο και ζητάει σπίρτο εμένα. Μπαρονέσα τότε διώχνει εμένα, πετάει δρόμο. Εγώ καταλαβαίνει. Σπίρτο αμέσως από τότε. Δεν δίνω σπίρτο άλλη φορά σε κύριο. Δεν μένω χωρίς δουλειά. Τι διάλογο χρειάζεται το σπίρτο σας, άρρωστος είμαι, σας λέω. Άρρωστος, καταλαβαίνετε. Αφού μου, το γυναίκα σας, τίμιο, καλό γυναίκα. Λίγο κουντρό, δεν πειράζει. Εσείς πρέπει να πάτε. Εγώ δεν τέλει την ηχθρό τη. Είσαι παλαβή, καταλαβαίνεις, παλαβή. Παλαβή. Ναι. Παλαβή. Δημήτριος Ιβολβίτς, μιλάς έτσι. Βαρέθηκες γυναίκα, το αυτό είναι, βαρέθηκες. Σταματήστε πια. Αφήστε με να σε εξηγήσω. Εγώ δεν δίνεις πριν άλλη φορά σε κύριο. Δεν χωρίς δουλειά. Είσαι τρελή. Καταλαβαίνεις, τρελή. Αχ, εγώ αγαπάει παιδιά σου. Μικρά τα παιδιά σου. Δεν θέλω μείνει χωρίς δουλειά. Τι κάνω χωρίς τα παιδιά σου μετά. Ο διάλογος θα σας πάρει. Αχ, το φτωχό, το τίμιο κορίτσι, όλο σπίρτο, σπίρτο, του χάνει το δουλειά. Διάολο μου χρειάζεται, για όνομα του Θεού. Ο διάολος θα σας πάρει. Φοβάμαι, αυτό είναι όλο. Φοβάμαι να κοιμηθώ. Βλέπω φαντάσματα, δεν ξέρω. Είχα πάει στην κυρία του Κάρπιερ και από εκεί την ώρα δεν μπορώ να κοιμηθώ, καταλαβαίνετε. Να δε. Φαντάσματα. Παναγία, μου ήρθε η ώρα, παρακαλώ.
πως πονάω. Ξέρεις πως ο κύριος δεν θέλει να ακούσει κοπογιαννίτες. Μην του πεις τίποτα γιατί θα γίνει θηρίο. Και τώρα δηλαδή τι είναι. Πως μονάει θα τρελαθώ. Αν ήξερε τουλάχιστον πόσο υποφέρω κι εγώ. Αυτό θα φαίνεται κυρία. Εσείς πονάτε πιο πολύ κι από εκείνον. Μακάρι να μπορούσε αυτό να τον ανακουφίσει. Όλο. Θα δούμε. Ορίστε μας! Εγώ ξεψυχάω και αυτοί το τσούζουνε με τη βότκα μου. Είσαι άδικος, Μαξί. Η κυρία παραλίγο να λιποθυμήσει και... Αυτό μας έλειπε. Εγώ πονάω σαν κολλασμένος και εκείνη θα λιποθυμήσει. Δώσ' μου την βότκα. Δώσ' μου την εδώ. Μπορεί να σου κάνει κακό. Ο πνιγμένος, το νερό δεν το φοβάται. Μπορώ να πω ένα λόγο, Μαξίμ Πέτροβιτς. Τι λόγο. Ο οκτινίατρος. Τι οκτινίατρος. Είναι και ο δοντίατρος στις Κυριακές και τις σχόλες. Δεν μπορεί να βγάζει δόντια. Καλύτερα. Το πει και φύγει. Αν ξαναπείς θα βγάλω τα δόντια μου, θα σε... Μαξίμ, σε παρακαλώ. Δεν κάνετε καμιά γαργάρα πάλι. Σας ξαλαφρώνει. Αδειάστε μου τη γωνιά, όλοι! Αδειάστε μου τη γωνιά, όλοι! Στο διάβολο κι εσύ! Πρωτύτερα μου χάρτησες το λαιμό με το βρωμοματζούνι σου. Καλή είσαστε όλοι σας! Ο ένας θέλει να μου βγάλει τα δόντια και μάλιστα να μου τα βγάλει κτηνίατρος και η άλλη θέλει να με ζεματίσει ζωντανό. Τώρα κατάλαβα μια μεγάλη αλήθεια. Σε αυτή τη ζωή υπάρχουν δυο λόγια άνθρωποι. Αυτοί που έχουν πονόδοντο και αυτοί που δεν έχουν. Και αυτοί που δεν πονάνε δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν εμάς που πονάμε. Το χαμομήλι του βουνού κάνει πολύ καλό. Η γιαγιά μου... Να πάει η γιαγιά σου το χαμομήλι στο διάβολο. Μαξίμ, σε παρακαλώ, αν δεν σέβεσαι εμένα, πρέπει να σεβαστείς τουλάχιστον τον εαυτό σου. Δε με... Βρες κάτι, σε παρακαλώ. Μίλα, γριά λάμια, μίλα! Είναι ένας μουσίκος. Το βιολί της αυτή. Ποιος μουσίκος? Ο Ζαχαρίας. Ένας τσαρλατάνος. Όχι, είναι μάνα. Μάνα τσαρλατάνος. Αητός θέλω να πω. Ξορκίζει τα δόντια με το πρώτο. Γυρίζει κάτω το παράθυρο. Λέει ένα ξόρκι. Είναι φτώ. Και αυτό είναι. Με τα σωστά σου τα λες αυτά τα παραμύθια. Μα με κάτσε γνώσα, παιδικό μου. Τότε τι καθόμαστε, γρήγορα. Να τον βρούμε. Δεν μπορούσες να μιλήσεις κι εσύ πιο γρήγορα. Μα δεν μπορώ κακομοίρα. Έλα τώρα, Μαξίμ, κάθεσαι και πιστεύεις αυτές τις παλαβομάρες. Όταν έχεις πονόδοντο, κυρία μου, πιστεύεις ό,τι και να είναι. Πρόσω, πώς λέει το όνομά του. Ζαχαρία. Πήγαινε γρήγορα να βρεις αυτό το Ζαχαρία και να μου το φέρεις αμέσως εδώ, γρήγορα. Με τα χαρά, αφεντικό. Μόνο που ο Ζαχαρίας δεν μένει πια εδώ. Δεν μένει. Πού πήγε. Κακογέρασε ο Σουκαράς και δει και ο γαμπρός τον πήρε μαζί του στην πόλη. Γρήγορα, να ζέψεις την άμαξα και να πας στην πόλη να μου το φέρεις αμέσως. Ξέρεις τη διάθεση. Όχι. Ζωντόβολο. Ξέρω όμως το όνομα του γαμπρού του. Με το όνομα τον ευρίσκεις καλύτερα. Φτάνει να... Λοιπόν, πες μας το όνομα γρήγορα. Σε όλο μου αφεντικό τώρα θα το έχω στο στόμα μου. Το θυμάσαι, Νιούτσκα. Εγώ ούτε που το ξέρω ποτέ. Πρώτη φορά ακούω για γαμπρό. Μόνο αυτό μας έλειπε. Πες το όνομα που να σε πάρει και να σε σηκώσει. Δεν μου είπα αφεντικό. Να με κάψει ο Θεός, αλήθεια σου λέω. Τώρα να το δω στο στόμα μου και να πέταξε στο πλήρι. Θα σου δείξω εγώ. Σταυρώστε με, σκάτωστε με, δεν μπορώ άλλο, πονάω. Είναι τόσο εύκολο όνομα. Αλογίσου. Αλογίσιο όνομα. Ναι, μάτια, όπως σας βλέπω. Αλογίσιο όνομα ή κάτι που να έχει να κάνει με τάλογο. Και τι θα πει να έχει να κάνει με... Α, κατάλαβα.
ανάποδα. Κάτι όπως χαλινάρι να πούμε. Ναι, μπράβο, μα δεν λέγεται χαλινάρις. Μήπως λέγεται καπίστρις ή σαμάρις. Τι αφεντικό. Σαμάρις λέω. Α, σαμάρις. Όχι, δεν λέγεται σαμάρις. Σπυρούνις. Όχι, σπυρούνις μωρέ. Τι να φτάσει και λες. Άκου, σπυρούνις. Φάλαρος. Γκέρδιας. Όχι, όχι. Φάγουρας. Όχι, όχι. Μήπως αλογάκης. Χωραδάκης. Κουλαράκης. Όχι, 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 όχι. Μήπως καράς, ντορίς, ψαρίς. Μήπως λέγεται ψαρίς. Κάτι μου θυμίζει, μα δεν είναι αυτό. Ίσως καβαλάρης ή καβαλαρίας. Τα λέω, Ανδρέα. Μήπως αμαξάκης, καρότσας, μπερλίνας, βυζαβής. Όχι. Αραμπάς, σούστας, καπούλιας. Όχι, 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 όχι. Μια στιγμή! Να! Όχι, μου φύγει. Νόμιζα, μα δεν είναι. Πού να σε πάρει. Μήπως πεταλάς. Ε, όχι. Μήπως τα λιγωτήσει αλμπάνης. Υποκόμος, υπόγαμος, υποπόταμος. Υποπόταμος, αφού σου λέει άλλο νησί όνομα. Μα υποπόταμος θα πει άλλο από τον ποταμό. Αφού σου λέει δεν είναι. Καλά, εγώ ήθελα μόνο να σου εξηγήσω. Στο διάβολο εξηγήσεις σου. Πήγασος. Πήγασος. Όχι. Πήγασος. Πού ακούστηκε ένας άνθρωπος να λέγεται πήγασος. Τι βλακίες είναι αυτές. Πήγασος ένας Ρώσος χωρικός. Χασί. Σε παρακαλώ να είσαι ευγενής. Εγώ είμαι αυτό που μου είμαι. Και μία χαζομάρα είναι χαζομάρα. Και μεγαφύρο μάλιστα. Πρόστιχε. Χωριάτη. Γάιγαρε. Πηγασίνα, πηγασίνα, πηγασίνα. Προμιάρι. Γρήγορα, γρήγορα την έκανε με το χαμομήλι, το απόστημα έσπασε. Γρήγορα. Α, καλά το έκανε. Γρήγορα. Το απόστημα έσπασε. Κάνει αυτό εδώ το λεπτό κεράκι. Σε ευχαριστώ. Δόξα να έχει ο Θεός. Εγώ το έλεγα μια φορά, η κυρία θα σας διατρέψει. Ωστόσο, είναι να σου σαλεύει ο νους. Ένα όνομα που το ξέρω 20 χρόνια. Μα αφού δεν το χρειαζόμαστε πια. Και ζέψανε και τα μάτια άδικα. Όχι, ίσα ίσα που ήθελα να κατεβείτε στην πόλη. Έχω ένα σωρό ψώνια να μου κάνετε. Για το μαξί Πετρόβιτς και για μένα και για το σπίτι. Να, ορίστε το σημείωμα. Στάσου, έγραψες κριθάρια τ' άλογα.
Δεν λες τίποτα. Σαν τι δηλαδή? Ξέρω εγώ, πες κάτι, κάτι. Α, καλά. Α, τα άμαθες? Η Σόνια κόρη φαντρεύτηκε. Αχ, να δεις πώς τον λένε. Α, ναι, Φόντραν. Ακούς εκεί, σκάνδαλο με τα όλα του. Γιατί σκάνδαλο, παρακαλώ? Γιατί? Γιατί ο Τραμπ είναι τελεχαμένο κορμί. Απατεώνας από τους λίγους, μάλιστα. Ανήθικος, πρόστιχος. Ήταν επιστάτης στο κτήμα του κόμου και κατάφερε να κάνει περιουσία. Τώρα δουλεύεις υπάλληλος στους σιδηροδρόμους και κλέβει με την καρδιά του. Κατάφερε να κλέψει και την αδερφή του ακόμα. Τέτοια συνειδησία. Και πήρε, κορίτσι, σοβαρό, έντιμο. Εγώ ούτε που θα πατρευόμουν τον Τραμπ. Δεν πάει να είχε εκατομμύρια, να είχε σουξέ, παράστημα, ομορφιά. Πού, θα τον έφτιανα. Τι τα θες, τέτοιο παρακατιανό άντρα, ούτε μπορώ να το φανταστώ. Και είναι χίλιες φορές ανόητες αυτές οι γυναίκες που ξεπέφτουν και παντρεύονται άντρες τέτοιες κατηγορίας. Χίλιες φορές ανήθικες, χίλιες φορές πρόστιχες. Έτσι, ώστε εσύ δεν θα το παντρευόσουν. Και τι θα έκανε αν μάθαινες τώρα δάπως εγώ είμαι ένας απατεώνας? Τι θα έκανα? Θα έφευγα. Απλούστατα θα έφευγα. Θα σε χώριζα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Μονάχα τίμιον άνθρωπο μπορώ να αγαπήσω. Ανυποψιαστώ πως κάνεις και μοιάζεις τις ατιμίες του Τραμπ, πως έκανες έστω και μία από τις 100 του ατιμίες, τότε αντίο για πάντα. Τα πιστεύεις αυτά που λες, σε παρακαλώ? Είσαι σπουδαία, μα την αλήθεια, και εγώ να μην το ξέρω. Πώς μπορείς απειλότιμη να λες τόσα ψέματα με τον φυσικότερο τρόπο? Ψέματα! Εγώ ψέματα! Για δοκίμασε να κάνεις καμιά βρωμοδουλειά και τα λέμε. Να δοκιμάσω, μα δεν το βρίσκω απαραίτητο. Ξέρεις καλά, αλλά δεν είμαι και καλύτερος από το δικό στο τραπ. Δεν με πιάνεις την ασυνησία. Τι με κοιτάζεις? Τι μισθό παίρνεις? 250 ρούβλια το μήνα. Και το πολύ που σου αγοράς περασμένη εβδομάδα, πόσο στοιχείς? 2.000. Και το ξέρεις καλά. Πάνω σε αυτό βάλε και 500 το χθεσινό φόρεμα. Συν 2.000 για τον ίδιο όταν παρατηρήσατε. Το μισθό κόμμα από χθες μου δείξε 1.000 ρούβλια, πατέρα. Μα μην ξεχνάς τα τυχερά, Πέτρο! Άλογα, γιατρός της οικογένειας. Λογαριασμοί, λοιπόν, τι. Καπελάκια. Α, το χθεσινό ήταν τώρα. Ας πούμε το χθεσινό ήταν τώρα. Το προχθεσινό, εκείνες τις προηγούμενες εβδομάδες. Πέτρο! 200 ρούβλια δεν είχαν στο καζίνο προχθές. Έχασα. Πήγες τώρα στον Τραμπ Ακερά. Κατάλαβες και πως Τραμπ, ο αρχικατέργαρος, είναι ένας ασήμαντος κατεργάρης μπροστά μου. Να είμαι στο καλό, λοιπόν. Και πρόσεχε, μην κρίνεις από εδώ εκεί πέρα, να μην κρυφτείς. Όλγα! Όλγα! Τι θέλεις! Έφυγες! Αύριο! Τώρα ξάει! Όταν μια γυναίκα συναντάει έναν άντρα, είναι σαν να ανακαλύπτει τον κόσμο.
Εγώ τι ήμουνα πριν συναντήσω τον άντρα. Μια κοπέλα που έλεγαν ότι είναι όμορφη, που ήξερε να κεντάρει, να μαγειρεύει, να χορεύει. Πήγαινα στον κήπο και καθόμουν σε ένα πάγο κάτω από τον ήλιο. Έπινα τσάι και κοίταγα τις αθλισμένες ακακίες να παίζουν με τον αέρα και τις ασημένιες φιλοσίες από τις λεύκες να τρεμουλιάσουν. Και η ψυχή μου ήταν όπως αυτά τα δέντρα, γεμάτη αρώματα και ψιθυρητά και ανάλαφρα τρεμουλιάσματα. Ήταν γλυκά έτσι και αναπαυτικά και όλα έρχονταν και έφευγαν όπως τα σύννεφα, απαλά. Εκείνος έμενε σε μια κάμαρα στο περίπτερο του κήπου. Δεν μπορούσε να πληρώσει ενίκιο για ολόκληρο το περίπτερο, αλλά ο μπαμπάς το είχε αφήσει όλο στη διάθεσή του. Ο πατέρας μου αγαπούσε τους καλλιτέχνες και ο κύριος Φούκιν ήταν ημπρεσάριος. Οι ηθοποιοί ερχόταν τακτικά στο περίπτερο του κήπου. Έπιναν τσάι και κάναν πρόβες και τους άκουγαν να γελάνε και να κουβεντιάζουν. Εκείνου όμως του άρεσε να φλιαρεί μαζί μου. Δηλαδή, αυτός μιλούσε και εγώ άκουγα. Η ζωή ενός ημπρεσάριου είναι τόσο συναρπαστική, τόσο γεμάτη απρόπτα. Να, παραδείγματος χάρη, νοικιάζει σε ένα υπαίθριο θέατρο για όλο το καλοκαίρι, παίρνει ηθοποιούς, συζητάς μαζί τους τους μισθούς, το πώς θα γραφτεί το όνομα του στο πρόγραμμα πάνω ή κάτω από το κοινό του έργου. Μέσα σε τετράγωνο η σύμπραξη, συμμετοχή, έκδοτος εμφάνισης και τα τέτοια. Δημοσίευεις αγγελίες, κολλάς αφίσες, παίρνεις ταμείες και ταξιθέτριες. Όλα είναι έτοιμα, κουρδισμένα στην εντέλεια. Και ξαφνικά αρχίζει να βρέχει. Και να βρέχει και να βρέχει 15 μέρες συνέχεια χωρίς σταματημό. Φυσικά παράσταση δεν γίνεται. Όσοι όμως έχουν πληρώσει για εισιτήρια ζητάνε τα λεφτά τους πίσω. Οι ηθοποιοί και το προσωπικό ζητάνε τους μισθούς τους. Εμείς θέλε που βρέχει, σου λένε. Και όλα αυτά είναι γεμάτα τόσο ζωή και φασαρία, τόσο γεμάτα ενδιαφέρον. Ο Κούκιν βέβαια τραβάει τα μαλλιά του. Χτυπιέται, ουρλιάζει. Θα με πεθάνουν, θα με φέρουν ζωντανό. Και καταργείται την ώρα και τη στιγμή που διάλεξε αυτή τη δουλειά. Όμως εγώ ξέρω πως κατά βάθος είναι ευτυχισμένος και πως όλες αυτές οι φασαρίες και σκοτούρες είναι η ζωή του. Είναι κοντός και αδύνατος, λίγο κυτρινιάρης, στριγλίζει όταν μιλάει και έχει μακριά μαλλιά που κάνουν μπούκλες στο σβέρκο του. Μα εγώ τον αγαπώ και τον παντρεύτηκα. Και τώρα πια ξέρω κι εγώ τα πάντα για τα θέατρα, για τις αφίσες, για τα προγράμματα, για τις συζητήσεις με τους ηθοποιούς. Ξέρω πως οι συγγραφείς είναι φαντασμένοι. Δεν νοιάζονται παρά μόνο για το έργο τους και δεν δίνουν δεκάρα για τους συνεργάτες τους. Και ξέρω πως η ανοιξιάτικη βροχή, η ζεστή και απαλή είναι καταστροφή και θάνατος για ένα θειασάκι. Ο άντρας μου πέθανε. Πέθανε σε μια τουρνέ. Πήρα ένα τηλεγράφημα όλο ακατανόητες λέξεις. Σύζυγος ανοήτως απέθανε συγκοπή. Κηδεία Κυριακή περιμένουμε. Εκείνο το ανοήτως δεν μπορούσα να το καταλάβω. Στο τέλος όμως κατάλαβα. Δηλαδή τα κατάλαβα όλα. Εκτός από τη λέξη περιμένουμε. Τι περίμενα λοιπόν. Τι χειρότερο μπορεί να περιμένει κανείς. Ο δεύτερος άντρας μου ήταν ψηλός και δυνατός. Τον έλεγαν Βασίλη και είχε ξυλεμπόριο. Τι ενδιαφέρον που ήταν. Σκεφτείτε ως τότε, δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό πως τα δέντρα του κήπου μου και η ντουλάπα και το τραπέζι μου ήταν όλα το ίδιο πράγμα. Και τα ξύλα, τα κάρα, τα τηλεγραφόξυλα. Δεν ήξερα πως άλλα δέντρα κάνουν για έπιπλα και άλλα για κατάπια ή καρένες. Πως μερικά κάνουν μόνο για τον τζάκι και πως μπορείς να φτιάξεις πολύ ωραίες κονσόλες από καρποφόρα δέντρα. Έμαθα ότι η βελανιδιά είναι σκληρή και το πεύκο μαλακό και πως το ξέρω πριονίζεται πιο δύσκολα παρά το χλωρό.
πως κάθε είδους ξύλο χρειάζεται και διαφορετικό πριόνι και πως κάθε φορά πρέπει να κανονίζεις το άνοιγμα των δοντιών και την πίεση της λάμας. Υπάρχουν, ξέρετε, δέντρα που κάνουν, κατεβαίνουν σαν λιβάτ, σαν κοπάδια, λεύγες και λεύγες ολόκληρες στα ποτάμια της Σιβηρίας, ώσπου να τα μαζέψουν οι ξυλοκόποι, να τα πριονίσουν και να τα στείλουν εδώ. Και πέρα από τις θάλασσες, στην άλλη άκρη του κόσμου, είναι κάτι σπάνια είδη που τα κόβουν γυμνοί ηθαγενείς και κάνουν το γύρο του κόσμου ώσπου να φτάσουν στη Ρωσία. Και φυσικά, έμαθα όλες τις τιμές των ξύλων στην αγορά. Ήταν συναρπαστικές και ανεβοκατέβαιναν όλο ένα. Ο Βασίλης, αχ ο Βασίλης, ήταν παχής, δυνατός και καλός. Αλλά όπως όλοι οι άντρες που είναι παχής, δυνατοί και καλοί, δεν πρόσεχε. Κρυολόγησε σαν μωρό παιδί και μ' άφησε χείρα. Με εκατοντάδες ονόματα δέντρων να σου ζουνίζουν μέσα στο κεφάλι. Οι αρρώστιες, ξέρετε, των ζώων δεν είναι ίδιες όπως οι αρρώστιες των ανθρώπων. Ορισμένες όμως μπορεί να είναι και πολύ βλαβερές και για μας. Δεν μιλώ για τα ποντίκια και την παλούκια, αλλά όποτε έβλεπα γελάδα στα λιβάδια, προσπαθούσα να μαντέψω ποια είναι στο γάλα. Μπορεί να ήταν επικίνδυνο για τα παιδιά. Και το χειμώνα, όταν οι τρόικες σταματούσαν έξω από το σπίτι μου και η ανάσα των αλόγων έκανε σύννεφα από αχνό γύρω από τα κεφάλια τους, ζήγωνα και κοίταζα τα ρουθούνια τους για να δω μην είχαν συμπτώματα μόρφας. Μια φορά κατάφερα να γιατρέψω τον μαύρο ασκόχωρα από την κόριζα, βάζοντας τα δυο μου δάχτυλα βαθιά μέσα στο λαρίκι του. Μάλιστα, αυτό μου το έμαθε ο Βλαδίμηρος, ο κτηνίατρος του Συντάγματος. Είχε μεγάλα, λυπημένα μάτια και μια πίκρα στο στόμα. Έκανε πάντα του κεφαλιού του και ορισμένες φορές έλεγε «Ορισμένες πράξεις είναι ασυγχώρητες». Εννοούσε, ξέρετε, τη γυναίκα του που τον είχε παρατήσει και το σκέσε με τον αρχιμάγειρο του ξενοδοχείου του Μπριάνσκ. Σκεφτείτε πόσες συνταγές θα τις έμαθε. Θα μπορούσα να είχα φτιάξει τη ζωή μου με τον Βλαδίμηρο, αλλά ξαφνικά μετέθεσα το σύνταγμά του στη Σιβηρία και έτσι χαθήκαμε. Άλλωστε, δεν ήμουν πια και τόσο νέα. Αυτό βέβαια είναι ένα απόφευκτο για όλους μας, ακόμα και για εκείνους που έχουν ζήσει μια ζωή τόσο ευτυχισμένη και τόσο γεμάτη, όπως εγώ. Η πιο μεγάλη μου όμως στεναχώρια ήταν που σκεφτόμουν πως υπάρχουν ακόμα στον κόσμο τόσοι και τόσοι εξαιρετικοί άντρες και πως καθένας από αυτούς ήξερε ορισμένα σπουδαία πράγματα που εγώ δεν ήξερα. Μιας κι όμως δεν μπορούσα να έχω την αξίωση να τους παντρευτώ όλους, έκανα την ανάγκη φιλοτιμία. Ο πατέρας μου πέθανε και μείνα ολομόναχη. Ο μπαμπάς δεν μου είχε μάθει τίποτα, αλλά δεν ήταν άντρας μου και φαντάζομαι πως κάτι θα είχε μάθει στη μητέρα μου που δεν τη γνώρισα, γιατί πέθανε όταν έφυγε στον κόσμο. Όμως εγώ τον άκουγα ορισμένες φορές να σιγομουρμουρίζει κάποιο παλιό ποίημα. Του λέγω το φρομίζω. Και από τότε το έμαθα κι εγώ και μ' αρέσει να το λέω πότε. Είναι όμορφο σαν προσευχή. Κάτι μέσα μου μιλεί, σαν τραγούδι φαίνεται. Πάρ' το αγέρακο ξερέ, πάρ' το και πηγαίνετε. Στο μικρό σπιτάκι εκεί, πίσω από τα γιοκλήματα, είναι ένα τριαντάφυλλο. Πες του χαιρετίσματα. Μια μέρα που λέτε, σαν να γύρισε ο Βλαδίμηρος χωρίς να με ειδοποιήσει. Είχε παραιτηθεί από το στρατό και λογάριαζε να μείνει στην περιοχή μας οριστικά. Τι χαρά! Ήταν πάντα κτηνίατρος και είχε συμπληρώσει τις γνώσεις του στη Σιβηρία, όπου εκεί βρίσκεις κάτι ζώα, με γούνες σπάνιες εδώ. Ακόμα και πρόβατα,
τεράστια σαν ταύρους και τίγρεις τεράστιες. Γύρευε σπίτι για να μείνει με τη γυναίκα του. Τα είχαν ξαναφτιάξει. Και το γιο της, δηλαδή το γιο του Αρχιμάγειρα, τους πρότεινα τότε να μείνουν στο δικό μου σπίτι. Άλλωστε ήταν πολύ μεγάλο πια για μένα και εγώ μετακυκόμισα στο περίπτερο του κήπου. Έτσι είμαστε όλοι μαζί, χωρίς να ενοχλούμε ο ένας τον άλλον. Κι έτσι βρέθηκα να κατεβαίνει στη μεγάλη επιδημία αυτόδους πυρετού που θέλησε τα ζωντανά της επαρχίας μας. Ξέρετε πόσο διασκεδαστικά ήταν όλα αυτά. Όμως, δυστυχώς, λίγο αργότερα, η Σοφία, η γυναίκα του Βλαδίμηρου, πήγε στο Χάρκοβο να δει μια άρρωστη συγγένισά της και δεν ξαναγύρισε. Από τότε ο Βλαδίμηρος έλειπε συχνά και ο Σάσα, το αγοράκι, απόμενο ολομόναχο και παραμελημένο στο μεγάλο σπίτι, ήταν ευγενικό και γελαστό παιδάκι. Δεν φοβόταν, αλλά η πολλή μοναξιά στο τέλος μας κάνει μελαγχολικούς. Δίχως να ρωτήσω κανέναν, τον πήρα στο περίπτερο, στη μικρή καμαρούλα δίπλα στη δική μου. Τελείωνε το δημοτικό τότε και δυσκολευόταν σε κάποια μαθήματα. Προσπάθησα να το βοηθήσω. Έτσι άρχισα και εγώ να μελετάω μαζί του. Περνάμε θαυμάσια τα βράδια, διαβάζουμε μαζί, γράφουμε μαζί, κλαίμε μαζί όταν καμιά φορά δεν μπορούμε να λύσουμε κάποιο δύσκολο πρόβλημα. Ωστόσο, έχουμε κάνει αρκετές πρόοδους. Και αν το καλοσκεφτείς, αν είναι να μάθεις κάτι, καλύτερα να το μάθεις από την αρχή. Έχουμε κάνει πολλές πρόοδους, ξέρουμε τα πάντα. Κάθε λογής αριθμητική και γεωγραφία και ιστορία, ακόμα και ιχνογραφία. Προχτές ζωγραφίσαμε δυο κεράσια που έλεγε «Σα στάξουν αίμα». Βλέπω το κεφαλάκι του να σκύβει πάνω από το βιβλίο και τα μαλάκια του να χρυσίζουν στο φως της λάμπας. Ω, πόσο αγαπάω το μικρό μου Σάσαγκα! Ποτέ η ψυχή μου δεν είχε υποταχθεί με τόση χαρά και τόσο πάθος, όπως τώρα που φουντώνει μέσα μου το μητρικό αίσθημα. Γι' αυτό το ξέρω αγοράκι, για τα λακάκια που έχει στα μαγουλά του, για το φιλικιό του, θα δίνα και τη ζωή μου ακόμα. Όμως προχτές τον είχα βάλει στο κρεβατάκι του, όπως κάθε βράδυ. Το σταύρωσα ώρα πολύ, ψιθύρισα μια προσευχή, ύστερα πήγα κι εγώ να πλήσω. Με είχε πάρει ο ύπνος, όταν ξαφνικά ένα χτύπημα ακούστηκε στην πόρτα. Ξύπνησαμε μιας και η καρδιά μου άρχισε να τρέμει. Τηλεγράφημα από το Χάρκοβο, λέω μέσα μου. Μένω ασάλευτη, αμίλητη. Η μητέρα του το ζητάει να πάει κοντά της. Θα μου το πάρει, θα μου το πάρει. Ω Θεέ μου, τα χέρια μου έχουν παγώσει, τα πόδια μου, το κεφάλι μου. Δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο από μένα. Περνάει μια στιγμή. Ακούγονται φωνές μπερδεμένες. Κρατώ την ανάσα μου να ακούσω. Καταλαβαίνω. Είναι ο πατέρας του, ο κτηνίατρος, που γύρισε από το Σύνταγμα, από τη λέσχη του. Λίγο μεθυσμένος ίσως. Δόξα τω Θεώ. Η καρδιά μου γαλινεύει σιγά σιγά. Νιώθω πάλι ανάλαφρη. Κλείνω τα μάτια και συλλογιέμαι το Σάσα, το σχολείο του Σάσα, το μέλλον του Σάσα, που είναι πάλι δικός μου, δικός μου, δικός μου. Και ως μες στον ύπνο μου σιγομουρμουρίζω το τραγούδι που λέμε μαζί. Πέταξε ένα ρουλάκι και μπροστά μου σταματά, να μπορούσα μαζί του να πετάξω μακριά. Πέτα πάλι πουλάκι στα νύχτα σου φτερά, ταξιδεύει η καρδιά μου στη ζωή στη χαρά. Πέτα πάλι πουλάκι η δική μου αγκαλιά, παραμένει τα στόχα.
Του κουτιού. Όχι. Αλλά κουμψό, σοβαρό, τέλο πάντων όπω πρέπει να είναι ένα κύριο που πάει να ζητήσει μια δεσποινίδα σε γάμο. Ένα άντρα στο άνθο τη ηλικία του που σκέφτηκε πολύ πριν πάρει την απόφασή του και ζήτησε προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά. Ένα άντρα με μέλλον που έχει βέβαια παρελθόν και που μπορεί να μετράει τόσο ώστε να ξέρει ότι δεν έχει δεκάρα στην τσέπη του. Με δύο λόγια, αγαπητέ μου, μου δίνεται ευκαιρία να ενώσω την τύχη μου με ένα πλάσμα που διάλεξα προσεκτικά επειδή έχει χαριτωμένη εμφάνιση, ωραίου τρόπου και 30.000 ρούβλια εισόδημα. Έτσι θα μπορέσω να ξεπληρώσω και εσένα και τους άλλους και να ζήσω μια ζωή αντάξια του ταλέντου μου. Γιατί αγαπητέ μου, θα έρθει γρήγορα η ώρα που θα εκδώσουν τα έργα μου και θα με πληρώσουν. Πάντα πληρώνουν εκείνους που δεν έχουν ανάγκη από χρήματα. Είναι ψημένη υπόθεση, είδατε. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Όριμος οίκο που με περιμένει να το κόψω. Η κοπέλα είναι ερωτευμένη σ' αγάπη. Φυσικά δεν έχουμε πει τίποτα ακόμα, αλλά θα τα πούμε όλα σε 5 λεπτά και με όλους τους τύπους. Πού βλέπεις το εμπόδιο, τι σε κάνει να αμφιβάλλεις? Εμένα, τίποτα. Καλή τύχη. Ο αέρας είναι τόσο ανάλαφρος, σαν μαγεμένος. Εξαιτίας της παρουσίας σας βέβαια. Αλλά νομίζω πως δεν υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο να μπορεί να αναπνεύσει κανένα σενάρα τόσο ζωογόνο. Τι σωστό αυτό που λέτε. Έτσι είναι πάντα μετά την καταιγίδα. Κοιτάξτε, υπάρχουν ακόμα σταγόνες. Σταφύλλα από τη βροχή. Ναι, σταγόνες σταφύλλα από τη βροχή. Όπως τα εξαίσια δάκρυα του έρωτα στην ψυχή. Με δύο λόγια η φύση μας δίνει ένα μεγάλο μάθημα. Ακούτε! Το Αϊδόνι! Ορίστε. Ω, ναι, το Αϊδόνι. Πόσο ωραία το είπατε. Αυτή η φράση αντίχησε στα αυτιά μου σαν να την είχε προφέρει κάποτε κάποιος. Ακούτε! Το Αϊδόνι! Μα φαντάζομαι πως έτσι λέει όσοι ακούνε Αϊδόνι, ε! Ω, Βαρβάρα! Αξιαγάπητη Βαρβάρα! Όλος ο κόσμος επίσης ζητάει νερό. Δώστε μου λίγο νερό. Νομίζετε ότι αυτή η φράση αντυχεί το ίδιο αν τύπη ένας ζαρωμένος εξιτάρης, ένα κορίτσι που κουράστηκε να παίζει σκηνάκι ή ένας ετοιμοφάνατος στο πεδίο της μάχης. Λίγο νερό! Οι ίδιες λέξεις μπορεί να είναι μια σήμαντη καθημερινότητα, αλλά και κραυγή μιας ψυχής, όπως ο έρωτας. Κανένας δεν τρέπεται να πει «Μ' αρέσει σοκολάτα». Δοκιμάστε όμως να πείτε στο πλάσμα που λατρεύετε περισσότερο για την ίδια σας τη ζωή. Σ' αγαπώ και τότε τα λέμε. Ναι, βέβαια. Όμως αν είναι κάτι αληθινό, θα έπρεπε να είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Και η ντροπή, Βαρβάρα, η ντροπαλοσύνη μιας ψυχής που δεν τολμάει να δείξει τη θησαυροκρίδη μέσα της. Μα αυτό είναι εγωισμό. Και η υπερηφάνεια, η αγωνία, ο κρυφός φόβος μη σε περιγελάσουν, μη σου αρνηθούν. Σωστά. Όμως αν και ο άλλος σας αγαπά, αν σας έχει δείξει μια φανερή προτίμηση... Βαρβάρα, ένας άντρας που έχει συνείδηση του εαυτού του μπροστά σε εκείνη που αγαπά δεν είναι παρά ένα σκουλικάκι. Μια μυγίτσα που ζεσταίνεται στον ήλιο. Πως να τολμήσει να πιστέψει ότι αυτοίτες αυτές που το θαμπώνουν του δείχνουν μια προτίμηση, πέστε μου σας παρακαλώ. Δεν ξέρω. Βλέπετε. Ναι. Τι έλεγα. Για τον ήλιο! Α, ναι. Ο ήλιος. Απροπό, η κυρία μπαμά σας είναι καλά? Καλά, ευχαριστώ. Γιατί με το προπό? Δεν ξέρω. Σκεφτόμουν εσάς και ήταν φυσικό να σκεφτώ και την κυρία μαμά σας. Η μαμά σας εκτιμά πολύ. Ευχαριστώ. Υπέροχη βραδιά. Υπέροχη σιωπή. Τι σκέπτεστε για αυτή την υπέροχη σιωπή της φύσης? Σκέπτομαι πως φράξε πάρα πολύ. Ακριβώς. Έχετε μια πάρα πολύ σωστή, αλάνθαστη αίσθηση των πραγμάτων. Πολύ σωστά. Η σιωπή αυτή κράτησε πάρα πολύ. Πρέπει να τη σπάσουμε, πρέπει να μιλήσουμε. Μαντεύετε, αγαπητή Βαρβάρα, ότι ήρθα εδώ για να σας μιλήσω. Μόνο και μόνο για να σας μιλήσω. Για να σας κάνω μία ερώτηση. Μία και μόνη. Κάντε τι. Έχετε διαβάσει Σέξπιρ? Ναι, όταν ήμουν μικρή. Τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα? Είναι πολύ ωραίο.
Πάρτε τον Ρωμαίο, την Ιουλιέτα, προσθέστε τον Τριστάνο, την Ιζόλδη, τον Παύλο και την Βιργινία και τότε θα σχηματίσετε μια οχρή ιδέα για το τι σημαίνει μέσα στην ψυχή μου όταν σας σκέφτομαι. Με ένα λόγο, σας αγαπώ! Λοιπόν, θέλετε τίποτα? Τι σημαίνει αυτή η σιωπή? Μήπως αν σημαίνει όχι, πέστε το! Ξεσκίστε το στήθος μου! Όχι, γιατί να σημαίνει όχι! Αγελέ μου, αγελέ μου! Ο Περέδιδιξ. Είμαι ευτυχισμένη! Να με βόχτρεις ευτυχισμένος. Έτσι είμαστε σχεδόν παντρεμένοι, εκτός αν η κυρία μαμά σας... Όχι, όχι, μαμά είναι σύμφωνη. Ω, το είχατε προβλέψει. Ναι, δηλαδή όχι! Η μαμά λέει διαρκώς πως ένας άντρας σαν και εσάς. Με τη μόρφωσή σας, την εξυπνάδα σας. Το παρουσιαστικό μου δεν της αρέσει. Όσοι με βέβαια. Μόνο που αυτά δεν λέγονται. Κακώς. Μάζει τους τρόπους σας. Την κομψότητά σας. Κι εσείς. Εγώ σας αγαπώ. Αγαπημένη, αγαπημένη μου Βαρβάρα. Ώστε αν κατάλαβα καλά, δεν υπάρχει πια εμπόδιο. Κανένα, κανένα. Τη στιγμή που μιλήσατε. Δηλαδή με περιμένετε. Ναι. Τώρα είναι όλα τόσο ξεκάθαρα, τόσο απλά. Όχι και τόσο απλά, Βαρβάρα. Τι τρέχει, Θεέ μου. Δεν είμαι πλούσιος. Α, αυτό δεν είναι εμπόδιο. Δεν είναι εμπόδιο, αλλά είναι γεγονός. Ναι, είναι γεγονός. Που θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο. Γιατί? Στην περίπτωση παραδείγματος χάρη που ο αείμνηστος μπαμπάς σας θα θεωρούσε ανάρμοστη την οικονομική μου κατάσταση με τη δική σας. Δεν το γνώρισα. Ούτε κι εγώ. Βλέπετε. Βλέπω ότι είστε ορφανοί κατά το ίμιση τουλάχιστον και ότι είναι καθήκον μου να αντικαταστήσω τον κύριο μπαμπά σας που τόσο σας λείπει αυτή τη στιγμή. Μα ο σύζυγος παίρνει τη θέση του πατέρα και τη γυναίκα του. Δεν παντρευτήκαμε ακόμα, Βαρβάρα. Μα δεν θα αργήσουμε αν είστε σύμφωνος. Απολύτως σύμφωνος, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ο ρόλος ακριβώς του πατέρα είναι να αντιστέκεται σε ένα γάμο που θεωρεί ανάγνωστο. Εδώ δεν είναι πολύ κουτό αυτό που κάνετε. Ναι, είναι κουτό. Αλλά δεν μπορώ να πνίξω τη φωνή της συνειδήσεως μου που μου λέει «Φάνου Τίμιος, ειδοποίησέ τη όσο είναι ακόμα καιρός». Μα να με ειδοποιήσετε και ποιο πράγμα! Μήπως έχετε καμιά αρρώστια στο στήθος! Είμαι φτωχός! Α, αυτό το ξέρω. Μου το είπα και μου το ξαναείπατε χίλιες φορές. Το ξέρετε αρκετά. Ναι. Και α, το χρήμα δεν κάνει την ευτυχία. Το ξέρω, Βαρβάρα. Αλλά εγώ έτσι σας αγαπώ. Μ' αγαπάτε έτσι. Του κουτιού. Ντυμένο για μία αίτηση σε γάμο. Θα μ' αγαπάτε όμως όπως θα είμαι καθημερινά. Μ' αυτό θέλω και ονειρεύομαι. Την καθημερινή ζωή, πλάι. Πλάι σας, κοντά σας. Και πώς τη φαντάζεστε αυτή τη ζωή, πρωινό στο κρεβάτι, με τσάι, λουκάνικα, τυριολανδία, βούτυρο, μαρμελάδες, μέλι. Σας λέω φρυγανιές. Και ποιος θα ετοιμάζει το πρωινό μας. Η μαγείρισα. Δεν θα υπάρχει ούτε μαγείρισα ούτε πυρέτρια, Βαρβάρα. Γιατί? Όλος ο κόσμος έχει πυρέτρια. Όχι όμως οι φτωχοί. Παρακάτω, σηκώνομαι. Φοράω την ρεντικότα μου και πάω στην εφημερίδα. Και εσείς? Εγώ παίρνω τον μπάνιο. Δεν θα υπάρχει μπάνιο, Βαρβάρα. Θα πηγαίνουμε μία φορά το μήνα στα δημόσια λουτρά ή εν ανάγκη κάθε Σάββατο. Μα εγώ είμαι συνηθισμένη. Συνηθισμένη, ξέρω. Ωραία, λοιπόν, παίρνετε την τουαλέτα σας. Έπειτα. Σας περιμένω διαβάζοντας ένα ρομάντζο. Όχι. Φτιάχνετε το κρεβάτι, σκουπίζετε, γυαλίζετε τα χαλκόματα και τις κατσαρόλες. Και η μαγείρισα τι θα κάνει? Δεν θα υπάρχει μαγείρισα! Κατόπιν πηγαίνετε στην αγορά και προσπαθείτε να φτιάξετε ένα γεύμα με όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα. Το βράδυ ετοιμάζετε το δείπνο. Σας φτιάχνω ένα ωραίο πατέ! Πολύ ακριβό! Μόνο πατάτες και βραστό κρέας. Όλα μαύρα τα βλέπετε! Μαύρα αλλά καθαρά! Το βράδυ γυρίζω σπίτι. Ρίχνομαι στην αγκαλιά σας! Κι εγώ σας πρόφτω! Γιατί? Ξέρω κι εγώ μία στεναχώρια, μία ταπείνωση, με δυο λόγια είμαι κακόκεφος, δυσάρεστος, βίαιος! Με δέρνετε! Θα δω! Αγάπη χωρίς πείσματα, δεν έχει νοστιμάδα λένε! Στο μεταξύ όμως φεύγω από κοντά σας. Ρίχνομαι σε μία καρέκλα και πιάνω με τα δυο μου χέρια του κεφάλι μου. Είστε δυστυχισμένος! Γυρεύω μια πρόφαση για να το σκάσω και να πάω να παίξω χαρτιά με τους φίλους μου. Μα είστε το παίρνει. Όχι, αλλά μπορεί να γίνει. Είστε τα χώρια, η μιζέρια και να ο κατήφορος. Οπωσδήποτε τα χαρτιά είναι προτιμότερα από το πιωτό. Πίνετε! Όχι ακόμα. Α, δεν θα σας αφήσω. Δεν θα με αφήσετε. Όταν θα με βλέπετε να γυρίζω στο σπίτι κάθε βράδυ αποκαρδιωμένος, απογοητευμένος, απελπισμένος, χωρίς καμία πίστη πια στο ταλέντο μου. Εσείς οι ίδια θα με σπρώξετε στην ταβέρνα για να ξενώσω λίγο. Εγώ αν είναι απαραίτητο.
θα γυρίσω αργά. Τρεκλίζοντας με μουσκεμένα τα ρούχα, θα πέσω σε μια πολυθρόνα με τα μάτια θολά, με τα χείλια να τρέμουν. Ρόρα γερασμένος με αρεωμένα παλιά με νύχτα πρόβλημα. Όταν αμήλυνοι θα πάτε να καθίσετε μπροστά στην τουαλέτα σας. Αν θα έχουμε τουαλέτα και θα δείτε στον καθρέφτη ένα πρόσωπο αγνώριστο. Τι γίνανε εκείνα τα λαμπερά μάτια, τα δροσερά μάγουλα, το βελούδινο δέρμα. Τα χαρακτηριστικά σας θα έχουν τραβηχτεί. Η μύτη σας θα έχει μακρύνει, τα νύχια σας θα με φαγωμένα από τη φουγάδα. Μηχανικά θα πάρετε μία κτένα και θα μετρήσετε τις άσπρες τρίχες στα μαλλιά σας. Έτσι θα κάνετε κάθε μέρα ως το τέλος. Όμως θα υπάρχουν και ωραίες στιγμές. Ωραίες στιγμές, αυτές περνάνε γρήγορα, το πάθος στερεύει, η ευθυμία φεύγει και χάνεται και τότε αρχίζουν οι γκρίνια και οι καυγάδες. Τι τα έκανες τα λεφτά μου και εκείνες οι ωραίες υποσχέσεις που μου δίνες. Σπατάλησε την πρίκα μου! Τι σπαταλήσετε, αλήθεια! Φυσικά. Όμω και είμαστε πραγματικά παιδί! Τι σα λέω, σα συγχωρώ! Ορίστε, τώρα μάθατε τι θα πει γάμο μαζί μου. Α, δεν ξέρω πια. Τι τίμιος που είστε, τι ευγενικό, τι υπέροχο. Δεν είμαι άξια για εσά. Είμαι το απομαθημένη. Αγαπημένη μου Βαρβάρα, μην απελπίζεστε. Αυτό ο ανελέητο τρόπο που κρίνετε τον εαυτό σα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για την τιμιότητα και την ειλικρίνειά σα. Και τώρα νομίζω ότι θα έχετε πια το θάρρο. Είσαι, είσαι! Δεν θα έχω το θάρρο! Ίσω τα πράγματα να μην είναι ακριβώ όπω τα παρέστησα. Όχι, ίσω, ίσω. Βλέπετε, λέτε ίσω. Είναι πιθανόν. Πιθανόν δεν φτάνει. Προτιμώ να μείνω και να το πω. Μα είχαμε συμφωνήσει! Ναι, είχαμε συμφωνήσει. Ήταν επιπολαιότητα, νοησία. Σα έδωσα το λόγο μου χωρί να το σκεφτώ. Χωρί να ξέρω τι κάνω. Είπατε πω μ' αγαπάτε. Λοιπόν, σας κοστώ πολύ πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη που μου μαρτυρήσατε την αλήθεια, που μου δείξατε τι με περιμένει. Φανήκατε αληθινός πατέρας για μένα. Σας ευχαριστώ. Αντίο. Μην μου μιλάς γι' αυτό. Είμαι σαν άρρωστη. Ήταν ένα μαργαριτάρι αυτό το κορίτσι. Ναι.
Μαργαριτάρι, ένα διαμάντι. Είχε του κόσμου τις χάρες, αλλά... Ένα μου θέλεις και εσύ όλα δικά σου, άμα δεν ήταν αυτό, θα ήταν κάτι άλλο. Έτσι κι εγώ θυμάστε την Αντέλα, την καμαριέρα μου. Μια που είχε μια μούρη σαν άλογο. Ακριβώς. Λοιπόν, την έπιασα μια μέρα να πλένεται με το σφουγγάρι μου. Αδύνατο. Μα λόγω τιμής. Αν το κτίνωσα, εγώ θα τη σκότωνα. Καλή είσαι, θα σε βάζανε φυλακή. Τι έλεγα λοιπόν. Μα πατάει, αγαπητή μου, μα πατάει. Έλα, έλα. Είσαι βέβαιη τουλάχιστον. Αδέ μου. Το χώμα, κοριτσάκι. Ω, ναι, είμαι μια δυστυχισμένη. Μπορεί να με λυπάσει. Ω, ναι, σε λυπάμαι με όλη μου την καρδιά. Αχ, όχι, αυτό δεν σου αξίζει. Κι όμως. Έλα, αγάπη μου, πες μου λίγες λεπτομέρειες, πες μου τον πόνο σου. Αυτό θα σε ξελαφρώσει κάπως. Ναι, λοιπόν, να, ξέρεις πως ο Φερνάντο πηγαίνει κάθε πρωί στο χρηματιστήριο. Και εγώ μένω μόνη μου στο σπίτι και βαριέμαι. Τι να κάνω. Ξέρω, ψάχνεις ξέρω. Ακριβώς. Και τρυπώνω στο ιδιαίτερο γραφείο του. Έχεις το κλειδί. Έφτιαξα ένα. Έκανες πολύ καλά. Δεν νομίζεις. Για όλε. Έχει από περιέργεια. Μα ασφαλώς όχι. Αλλά από προβλεπτικότητα. Βέβαια. Είναι καλύτερο να έχει κανείς δύο κλειδιά. Αν χάσει το ένα. Έχει το άλλο. Αυτό είναι. Απροπό, σου διηγήθηκα ποτέ πως έδωσα το κλειδί του σπιτιού μου. Το κλειδί σου. Όχι, ποτέ. Καλέ, πώς το στόχα την περασμένη εβδομάδα. Περιέργησε, δεν μου το είπες. Αχ, αγαπητή μου, είναι ολόκληρη ιστορία. Επέρασε τη βραδιά της μαμάς μου, φαντάζω. Ξέρεις πως η μαμά καθηκαίνει βράδυ την ίτσα είναι πτύπουρ. Ωραίο. Τα μεσάνυχτα τη δώσε ένα μόνιμο. Σκαρφαλώνω στο τρίτο πάτωμα, πηδώντας 4-4 τα σκαλοπάτια. Φτάνω λοιπόν το πουκλειδί. Πουκλειδί. Ούτε ίχνος. Ω, είναι αστείο. Και ο άντρας σου. Τη λέσχη. Ο Γκίνια. Το φαντάζεσαι και δεν φτάνει αυτό. Δεν υπήρχε ούτε ίχνος φως. Ποτέ μου δεν γέλασα έτσι. Κάθισε στο πλατήσκαλο μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και περίμενε να γυρίσει ο Φερνάντο. Από τον άθλιο, από το τέξ. Μα πατάει, αγαπητή μου, μα πατάει. Που είχα μείνει. Που δεν ψάχνει τη τσέπη. Α, ναι, μέσα σε μια τσέπη βρίσκω ένα γράμμα. Το έχει ξεχάσει. Ακριβώς. Ω, Θεέ μου, τι βόδια που είναι αυτοί οι άντρες και στην Ελένη σας μόνο εμείς ξεχνάμε. Έλατε. Από ποιο το γράμμα. Μάντεψε. Μην ψάχνεις άδικα, αγαπητή μου. Είναι ανήκουστα τερατώδες, ανήκουστα αύριο, ανήκουστα άτιμο. Από το ροζ μανιτάρι. Της Παριζιάνα. Μάλιστα. Της Παριζιάνας, αυτής της μικρούλας που τραγουδάει το «Κοιτάχτε ποδίτσα, κοιτάχτε γαμπίτσα, κοιτάχτε μάθω μακριά». Δεν πάει έτσι σκοπός. Ναι. Όχι. Ναι. Μα δεν θυμάσαι καλά. Είσαι βέβαιη. Στορκίζομαι. Κοίτα, έτσι είναι. «Κοιτάχτε ποδίτσα, κοιτάχτε γαμπίτσα, κοιτάχτε μάθω μακριά». Έχεις δίκιο. Το συγχαίρομαι άλλο. Για ψάμε λίγο να το δούμε. «Κοιτάχτε ποδίτσα, κοιτάχτε γαμπίτσα, κοιτάχτε μ' από μακριά». Δεν είναι κι άσχημα να κάνεις πίξη στο καμπαρέ. Για όλα, λοιπόν. Τι λοιπόν. Δεν τελείωσε την ιστορία σου. Και ιστορία. Με το γράμμα. Και ο γράμμα. Με το γράμμα από το ροσμανιτάρι. Το γράμμα από το ροσμανιτάρι. Είναι ένα γράμμα πρόσφατο, αγαπητή μου, για να το φρύνει και βρωμιά. Πραγματική αηδία. Σωρακή, θα τους αγάπη μου. Όχι. Κρίμα. Αταστήνη, αϊάτιλη, αϊάτιμη! Μα πες μου, για ποιους θα θυσιάζουμε όλα, τα νιάτα μας, τα όνειρά μας, την παρτενιά μας! Ποτέ, 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 ποτέ δεν θα το συγχωρήσω αυτό στο Φερνάντο! Όπως υποφέρω, θα πάθω κρίση, το ξέρω! Σε παρακαλώ, Γαβριέλα, όχι κρίση, αφού σου είπα δεν έχω υπηρέτρια! Τι τότε, δώσ' μου κάτι! Αμέσως. Και τι σκοπεύεις να κάνεις, αγάπη μου? Θα αυτοκτονήσω. Όχι, θα μείνεις να φας μαζί απόψε. Αυτό θα σε ξελαφρώσει κάπως. Να πάμε. Α, δεν πάρω. Γιατί? Γιατί απόψε τρώμε στους Μπρόσαμπρουκ. Αυτό είναι υπέροχα χαρέσα το πρωί. Ξέρεις το τέταρτο βήμα. Βεβαίως. Θες να το δείξεις τη δυστυχισμένη φίλη σου. Θα μου το μάθεις. Τρία βήματα εμπρός και ένα βηματάκι πίσω. Για, κοίταμε. Το πιέσες. Δεν είναι δύσκολο. Καθόλου δύσκολο. Να κινείσαι πιο πολύ με τον ρυθμό. Ένα βήμα μπροστά. Thank you.
Πολύ επιπόλαια κρίνεις, Πισκάρε.
Αχ, ο έρωτας δεν είσαι την τρίχα που την τραβάς από την κούτρα και την ξεριζώνει. Ο έρωτας, χαρά στο πράγμα. Άλλα από κακία δεν είδες ποτέ όσο ζούσες κοντά της. Μη συγχωρείς, αλλά εγώ δεν τη χώνεψα, στο λέω. Δεν ήθελα ούτε να τη δω στα μάτια μου. Να την αναπάσω, εγώ δεν τη χώνεψα. Άσου, άσου, δύο φορές προδόθηκε. Πες μου λοιπόν, πέθανε. Πέθανε, ποιος θα πεθάνει, μωρέ. Εγώ είπα ότι δεν χώνευα καθόλου τη μακαρίτσα. Τη μακαρίτσα, τη λαντούτσκα σου. Πέθανε λοιπόν, το βλέπω. Μπερδεύει τα λόγια σου, πενέβει ζωή τον Εργέλιδο. Ώστε πέθανε. Άκου τώρα τι του πέρασε από το μυαλό. Ποιο σου είπε τέτοιο πράγμα, Χριστιανέ μου. Λοιπόν, κι αν πέθανε και τι μα πω. Όλοι θα πεθάνουν. Εσύ θα πεθάνει και εγώ το ίδιο. Τι ώρα. Τι ώρα, και ξέρω πώ θα πεθάνε. Αφού σου λέω δεν πέθανε. Ποιο σου είπε ότι πέθανε. Σκάρεψε, παρακαλώ, μη με βασανίζει. Τι να σου πει κανείς τώρα, εσύ κάνει σαν μωρό παιδί. Αφού σου λέω δεν πέθανε μερε. Ποιος σου είπε ότι πέθανε. Όχι, είναι μια χαρά. Εγώ το πρωί ήμουν στο σπίτι της και μάλλον με τη θεία της. Ο παπαμαθιός διάβαζε τα νεκρόσημα. Τα νεκρόσημα, γιατί διάβαζε νεκρόσημα. Νεκρόσημα έτσι, κάτι ευχές ήταν, όχι νεκρόσημα. Δηλαδή, τίποτα δεν διάβαζε. Δεν πιάσει κι αυτός διαβολώθηκα. Ποιος ξέρει που την άρπαξα. Μα τι παραμύθια είναι αυτά που μου λες, το Θεό σου. Τι τη θες τέτοια διπλωματία. Γιατί δεν μου το λες. Λέτα, σκέτα. Πέθανε. Κοίταξε. Όχι πέθανε, πέθανε. Άντανε πάλι, ξανάξει τις κλάψες. Αντί να κλαις, να κάνεις κάτι σταυρό για την ψυχή. Ο διάβολος να με πάρει αν σου λέω ψέματα να μου βγουν τα μάτια έξω. Δεν μπορεί. Πώς σου πέρασε αυτή η ιδέα. Εγώ ήδη σήμερα ήμουν στο σπίτι της Μακαρίτσας και την είδα. Όχι της Μακαρίτσας. Πού να πάει ο διάβολος. Πώς το πήρε παιδί. Έλα κουράκι. Πώς το πήρε παιδί μου. Τι θα κάναμε χωρίς εσένα. Να πάτε μόνες σαν να το πείτε το χαμπέρι. Εγώ δεν μπορώ. Πήγα να του πω μια κουβέντα έτσι απ' έξω απ' έξω και έβαλε τις φωνές. Να πάτε μόνες σαν. Εγώ δεν μπορώ. Κυρία, που συστάσεις είναι περιττές. Η γαλερίσσα σε αυτός ο ναός τέχνης
Είναι χώρος προσκυνήματος για τους Ρώσους φιλότεχνους. Σε τι οφείλω την τιμή της επισκέψεως, ρε. Κύριε Κιστούνοφ, έρχομαι να σας πω πως η γκαλερί μου και εγώ προσωπικώς σας ανήκουμε. Γιατί, κυρία μου, επιτοχεύσατε. Κατά έρχεται μάχη. Δεν γι' αυτό πρόκειται. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κυρία Δελίριο. Σόλα. Σόλα. Πως η γκαλερί σας δεν κινδυνεύει και μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Πρόκειται για το έργο τέλος. Με έψιλον και τάφ κεφαλαίο. Για το σημείο Z, όπου κλιμακούνται και συγκεντρούνται όλα τα διαφοροποιά στοιχεία ενός αριστουργήματος. Βεβαίως, καταλαβαίνω. Μπορείτε να γίνετε πιο σαφείς. Πλατεία Μεγάλης Εκατερίνης. Εκκλησία Αγίου Ιπατίου. Καλοκαίρι του 1885. Ο αδερφός μου, λογαγός Βαλέντε Μαρία Ραποκάρντε Λυριοσόλα, με το σπαθί των Τρικούτσι κυψωμένο στο δεξί χέρι και το γεταγάνι των Μαρακέ στο αριστερό, εισβάλλει ένοπλο στην εκκλησία, τηρώντας τον πατροπαράδοτο έθιμο των Τελίριοσόλα, που επιβάλλει στους νόμιμους γόνους της οικογενείας την ένοπλη εισβολή στην εκκλησία. Είναι έτοιμοι να τον πιάσουν, να τον αφοπλίσουν, να τον ατιμάσουν. Και τότε, της θείας πρόνοιας, εισβάλλετε εσείς, κύριε Κιστούνο, εξτομίζοντας τις σωτήριες λέξεις. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέγξατε μας. Μα, sorry, αυτές είναι οι λέξεις που λέει ο κάθε χριστιανός όταν μπαίνει στην εκκλησία. Ναι, αλλά αυτές οι λέξεις αποδέσμευσαν τον στρατηγό Δελίριοσόλα και του επέτρεψαν να κατεβάσει σπαθί και για τα γάνη και να τα αποθέσει ευλαβικά μπροστά στην εικόνα του Αγίου Ιπατίου, τηρώντας και πάλι το πατροπαράδοτο έθιμο των Δελίριοσόλα. Ωραία, σας διαβεβαιώ ότι είναι τελείως συμπτωματικό. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Δεν έχει σημασία. Τα χρέη τιμής είναι χρέη τιμής. Σας ευχαριστώ. Μένω βαθύτατα υπόφερος. Μπορείτε να μεταφέρετε στον αδερφό σου τον απαλλάσσο το χρέος του. Πέθανε. Έπεσε από το άλλο. Όπω, τι τραγικό. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ωστόσο, το χρέος τιμής πρέπει να πληρωθεί. Η μνήμη του στρατηγού Δελίριοσόλα. Ορίστε. Θαυμάστε το. Ένας προσέξτε με πόση υπερηφάνεια, με πόση χαριτωμένη προπαίτεια ορθώνεται το αλαβάστρινο ανδρικό του μόριο. Και έχω πιάσει στα χέρια μου εκατοντάδες παρόμοια. Σάτυρα και σιλινή είναι η ειδικότης μου και αδυναμία. Αμέτρητες φορές με το μυρογνωμόνιο στο χέρι μου, απελπισμένη μπροστά σε αυτά τα αριστουργήματα της τέχνης, τα οποία είναι αριστουργήματα σε όλα εκτός από ένα. Τη γωνία. Πιάστε το, ψηλαφίστε το. Θαυμάστε την τελειότητα της γωνίας που οδηγεί σε έκσταση. Που σε ανεβάζει ψηλά. Εδώ είναι γραφείο, μπορεί να πει ο καθένας, μπορεί να πει ο αρματέας μου. Είμαστε εκτεθειμένοι στα μάτια του κόσμου. Αφέξιμα δεντρολίμωνου με τρίχες κουναδιού. Κοινώς έτουλα. Ένα κύριο για την ποδάγρα, το έχουμε και τα Βίντς. Ευχαριστώ πολύ. Θα το χρησιμοποιήσω σε πρώτη ευκαιρία. Ωστόσο, αυτό που με απασχολεί είναι ότι δεν έχω το τέρι του μικρού πανός. Τα αγαλματίδια αυτά, παρμασιστικών τάσεων και στρουκτουραλιστικών προεκτάσεων, συναντώνται πάντοτε σε ζεύγη. Η αναζήτηση όμως του ζεύγους μπορεί να πάρει χρόνια έρευνας και αναμονής. Και εγώ δεν μπορούσα να καθυστερήσω την εξόφληση ενός τόσο μεγάλου χρέους τιμής της οικογένειας των Δελίριοσόλα. Από σήμερα όμως, απερίσπαστη θα επιδοθώ στην έρευνα για την ανακάλυψή του. Το έτερο νήμιση δικαιωματικά σας ανήκει. Από εμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μία απαραίτητη όσο και χρήσιμη παρατήρηση. Ναι. Η γωνία που σχηματίζει το γραφείο με την πολυθρόνα θα έπρεπε να είναι παραπληρωματική της γωνίας που σχηματίζει το παράθυρο με την δεύτερη πολυθρόνα. Εύχομαι ευκλήδιο θεώρημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι βαθύτατα υποχρεωμένος και βαθύτατα εγωιτευμένος από την προσωπικότητα. Au revoir. Au revoir, κυρία μου. Αρχαίος πολιτισμός σου λέει μετά. Σας αρέσει. Είναι απίστευτο. Πάρτε το, δικό σας.
Δηλαδή. Δεν έχει δηλαδή. Ξέρετε, αν το δει η γυναίκα μου, φοβάμαι πως τη βάλει σε πειρασμό. Και δεν θα ήθελα, καταλαβαίνετε. Μα εδώ μιλάμε για έργο τέχνης, με έψιλο κεφαλαίο και τάφ κεφαλαίο. Ναι, αλλά μια γυναίκα τι μπορεί να καταλάβει από αυτό. Το μυαλό της θα πάει αλλού. Και καλύτερα να το αποφύγω. Αφήστε με να περάσω! Αφήστε με! Αφήστε με, σας λέω να περάσω! Μα σας παρακαλώ, αφήστε με! Έλα την κυρία μου εδώ πέρα. Έλα, ανθρωπέλα, αφήστε με να περάσω! Να περάσω! Καθίστε, κυρία μου, κύριο Ραφαέλο. Καθίστε, κυρία μου, και πείτε μου γιατί ήρθατε. Ο άντρας μου ήταν. Γιατί είστε γυρά. Όχι ακόμα. Συγγνώμη, είπα πως ο άντρας μου ήταν υπάλληλος στην επιμελητία του στρατού και δεν είναι πια. Α, μάλιστα. Ωραία λοιπόν, καθίστε. Ευχαριστώ. Ο άντρας μου ήταν σοβαρός άνθρωπος, γερός, δυνατός. Αλλά όσο γερός και να είναι ένας άνθρωπος, μπορεί και να αρρωστήσει. Ψέματα. Εμένα μου λέτε. Αφήστε. Τέλος πάντων, γιατί πρόκειται. Πρόκειται ότι ο άντρας μου αρρώστησε και έμεινε για 5 ολόκληρους μήνες στο κρεβάτι. Με λένε Σούτσκινα. Μαρία Πετρόπια Σούτσκινα. Και αφού τον περιποιήθηκα όσο γινόταν, στο τέλος γιατρέφτηκε. Αλλά αυτοί οι κύριοι βρήκαν αφορμή την αρρώστια του και τον πετάξανε την υπηρεσία, έτσι σαν την τρίχα από το γάλα. Και όταν πήγα να πάρω το μισθό του, μου κράτησαν 24 ρούπια και 50 καπίκια. Κατά πως φαίνεται, ο κύριός μου τα είχε δανειστεί από το ταμείο, χωρίς να με ρωτήσει. Και λοιπόν. Και λοιπόν, εγώ σκοτώνομαι, ξεθεώνομαι με μερίς, λιώνω στα πόδια μου και αυτοί με κλέβουν σε λίσταρτη. Μα πώς σας κλέβουν, κυρία μου. Ο άντρας δεν υπόγραψε εξωπληκτική απόδειξη για το δάνειο. Χωρίς να με ρωτήσει. Είναι ενήλικος. 67 χρονών. Υπόγραψε την έγκυρη. Έπειτα. Τι έπειτα. Να μου πείτε τον λόγο που ήρθατε εδώ. Μα για να με βοηθήσετε να πάρω πίσω το 24 ρούβλια μου, γιατί άλλο. Ακούστε, κυρία μου. Εγώ δεν είμαι στην επιμελητία του στρατού. Τραπεζίτης είμαι, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι για εσάς. Πώς μπορείτε. Κυρία Σούτσκινα. Σούτσκινα, ναι. Κυρία Σούτσκινα. Είμαι εξαιρετικά πολύ άσχολο. Ούτε λόγο. Όλοι οι σπουδαίοι άνθρωποι είναι πολύ άσχολοι. Και εγώ γι' αυτό σαν διάλεξα, γιατί είσαστε σπουδαίος. Ναι, μπορεί να είμαι σπουδαίος, αλλά όχι σε αυτό που θέλετε εσείς. Όποιος είναι σπουδαίος παντού. Κάντε λάθος. Έχετε ένα σωρό γνωριμίες. Μπορεί να έχω γνωριμίες, αλλά δεν έχω σε αυτό που σας ενδιαφέρει. Όποιος έχει γνωριμίες έχει παντού. Γιάνγκο Ρεσμίτη, έλα το δέρμα, τέλειο, σε παρακαλώ. Μου δώσει δύο χαρτιά σήμερα. Για δεν σε παρακαλώ, τι γράφει και εξήγησε την κυρία. Να άστο αυτό. Τι να σε λεφώ. Έτσι κάτω. Τι λέει. Αν εννοείσαι καλό, στο θέμα και το αντικείμενο της διαφοράς, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιμελητίας του στρατού. Επομένως, πρέπει να απευθυνθείτε στον αρχηγό της επιμελητίας. Διότι η ιεραρχική σου. Όχι, άνθρωπε μου, την ξέρω απ' έξω και αναγκαστά την ιεραρχική σα οδό. Δεν έδωσα και από το φεγγάρι. Ακούστε, κυρία μου, ακόμα και αν μπορούσα ή αν γνώριζα τον. Τον γνωρίζετε! Α πούμε ότι τον γνωρίζω, δεν μπορώ να τον ενοχλήσω για ένα τέτοιο μικρό ζήτημα. Γιατί όχι! Γιατί δεν μπορώ να τον ενοχλήσω για 24 χρόνια. Και φταίω εγώ που δεν είμαι πλούσια για να τον ενοχλήσω με μια υπόθεση. Περισσότερα. 24.000 ρουβλιών! Αυτό που κάνεις, να κάνεις νόημα τα πίσω από την πλάτη του κόσμου. Ξέρω τι θέλεις να πεις, αλλά δεν είμαι εγώ η τρελή, εσύ είσαι ο τρελός. Είναι πολύ εύκολο να μπορείτε. Γι' αυτό και έκανε με άσπιση στη γυναίκα που μένει σε ένα μπρόβο και χαλασμένο σπίτι που δεν έχει ούτε ένα λουλουδάκι. Το θέλετε, πάρτε το. Είναι μούρλια, θα ακούστε, κυρία μου, δεν είμαι καλά, είμαι άρρωστος. Α, είναι σας.
Θα έρθω να σας περιποιηθώ σαν καλή φίλη. Ένας παραπάνω, ένας παρακάτω, σπουδαία τα λάχανα. Μπουγάδα, κουζίνα και ξενύχια δεν με τρομάζουν εμένα. Δεν καταλάβατε, καρδιά σας λέω. Εμένα το λες. Όλος ο κόσμος το ξέρει πως έχετε καρδιά. Ίσα ίσα ο πάτερ ο Νούφριος μου είπε, πήγαινε στο Γρηγόρη Παύλοπιτς, έχει χρυσή καρδιά. Ο πάτερ ο Νούφριος. Ο πάτερ ο Νούφριος. Τι θα κάνω αυτή, δεν βρίσκω κανένα δύο γιατρές ή να πάθετε μια πρόχειρη αποκλειξία ή να πετάξω τη στήλη αυτό πάνω. Τι! Τι! Τι να πετάξει! Θες να με πετάξεις εμένα από το παράθυρο! Εμένα που είναι προσωπική φίλη του Γρηγόρη Παύλου! Εμένα που μου έκανε ένα τόσο σπουδαίο δώρο! Αχ, σας πάρω! Σας επιτρέπω επιτέλους! Θα σου κάνω μίληση! Θα σε πάω στα δικαστήρια! Θα σε κάνω να σε άνεσαι πολλά πιστά μπροστά μου! Ακούστε, σου δίνω τον λόγο μου ότι θα γράψω στην εφημερίδα. Ποιος είναι ο δικός της εφημερίδας? Εδώ, άστε, εδώ, στο ρεφημερίδιο σου κάνω. Το γνωρίζετε αυτό, ναι. Λοιπόν, τι. Το γνωρίζετε, λέω, και αυτό, ναι, καλά. Λοιπόν, σας δίνω τον λόγο μου ότι το ζήτημα θα τακτοποιηθεί, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, πηγαίνετε από ανάγκη από ηρεμία. Θα τακτοποιηθεί, ναι, χαλαμπότυπο. Ξέρετε, εγώ θα κάνω βασίλειο. Κάτσε πάλι. Ωραία. Γιατί πόσο μιλάμε? Ακριβώς 24 λεπτά και 50 καπίτια. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα τα δώσω τώρα, θα τις τα δώσω να τελειώνει. 10. Α, και τώρα το 10. Άξι και ξέρω. 25, ορίστε. Ευχαριστώ και τελείωσε. Ναι, αλλά δεν έχω... Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει καθόλου. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Γελάτε, θα γράψετε στο σπίτι κάρπο. Δεν δουλεύει. Γελάτε, ε. Δεν αισθάνομαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Τι είναι πάνω. Σαν πιανό!